Επιστρέψαμε τρίτο μέρος εκπομπής και όπως σας είχα προαναγγείλει, αμέσως τώρα θα ταξιδέψουμε στην όμορφη Τσεχία. Υπάρχουν Έλληνες και εκεί στην περιοχή της Τσεχίας, στην όμορφη Πράγα. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με την κυρία Κική Κυρέζη, η οποία είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων ελληνικής κοινότητας Πράγας. Κυρία Κυρέζη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα από Πράγα. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Υπάρχουν Έλληνες λοιπόν εκεί, δραστήρια ελληνική κοινότητα στην Πράγα. Υπάρχουν Έλληνες, ναι, ήμασταν δραστήριοι και ελπίζω την καινούργια χρονιά να συνεχίσουμε τις δραστηριότητές μας χωρίς φόβο, χωρίς όλους αυτούς τους περιορισμούς, να είμαστε καλά, να επανέλθουμε πάλι στα φυσιολογικά μας. Το κλίμα εκεί στην περιοχή πώς είναι? Είναι γιορτινό, είναι χριστουγεννιάτικο? Εμείς μεταφέρουμε και εικόνα αυτή τη στιγμή από την Πράγα, εκεί από το κέντρο της περιοχής. Φαντάζομαι δεν έχει σχέση με προηγούμενα χρόνια, αλλά ο στολισμός, στολισμός. Ο στολισμός είναι στολισμός. Βέβαια, όπως είπατε, δεν έχει σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν πολύ περισσότερος, είχε κόσμο. Ήταν τελείως διαφορετικά. Φέτος είναι λίγο υποτονικά, χωρίς τουρίστες. Αλλά εντάξει, εμείς στα σπίτια μας γιορτάζουμε. Χαρακτηριστικό γνώρισμα βέβαια της περιοχής είναι ο τουρισμός. Είναι άνθρωποι που τις ημέρες των γιορτών επιλέγουν την Τσεχία προκειμένου να γιορτάσουν μέσα σε ένα χριστουγεννιάτικο, πρωτοχρονιάτικο κλίμα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο μόνιμους κατοίκους. Όχι. Φέτος δεν υπάρχουν καθόλου τουρίστες. Είναι κλειστά τα σύνορα για τουρισμό σε όλη την δημοκρατία της Τσεχίας. Υπάρχουν μόνο οι μόνιμοι και όσοι έρχονται για κάποιο πολύ σοβαρό λόγο. Δεν υπάρχουν τουρίστες. Τα ξενοδοχεία είναι κλειστά. Δυστυχώς φέτος είναι πολύ υποτονικά τα πράγματα σε αυτό το τομέα επίσης. Επιτρέπονται οι μετακινήσεις σε εξωτερικούς χώρους ελεύθερα? Ναι, τις πρωινές ώρες. Από εχθές μπήκαμε πάλι σε αυστερότερους περιορισμούς. Από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί απαγορεύονται οι μετακινήσεις. Γιατί υπήρξε μια ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε φτάσει και 14.000, να φανταστείτε, την ημέρα. 14.000 οπότε, στην Πράγα? Σε όλη την Τσεχία. Σε όλη την Τσεχία. Σε όλη την Τσεχία, ναι. Μάλιστα. Οι εμβολιασμοί εκεί στην περιοχή ξεκινούν? Έχετε κάποια ενημέρωση? Ναι, οι εμβολιασμοί ξεκινήσανε χθες, όπως και στην Ελλάδα. Εμβολιάστηκε ο Πρωθυπουργός, ο Αντρέι Μπάμπης, και ένας βετεράνος πολέμου, 85-86 χρονών. Και ξεκινάνε σταδιακά, όπως σε όλη την Ευρώπη. Πρώτα οι υγειονομικοί, μετά οι υπερήλικες, οι δημοσιοπάλληλοι, οι αστυνομικοί, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, και κατά το Μάρτιο υπολογίζουν ο γενικός πληθυσμός. Μάρτιο με Απρίλιο. Μάλιστα. Εκεί πόσους Έλληνες έχει η περιοχή? Υπάρχει αριθμός? Ναι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών είμαστε 3.500. 3.500 Έλληνες σε όλη την Τσεχία? Σε όλη την Τσεχία, ναι. Σε όλη την Τσεχία. Και οι δραστηριότητες σας είχαν ως επίκεντρο, γιατί θα συνεχιστούν μετά την πανδημία, το μόνο σίγουρο, είστε ιδιαίτερα δραστήριοι. Ήμασταν, η αλήθεια είναι. Προσπαθούσαμε να φέρουμε τους Έλληνες κοντά, κάνουμε μαθήματα ελληνικής γλώσσας και τσεχικής. Είχαμε χορευτικό, χοροδία και χορευτικό για παιδάκια μικρά. Κάνουμε πολλές εκδηλώσεις, όλες τις εθνικές μας εορτές. Χριστούγεννα λέγαμε κάλαντα. Δυστυχώς φέτος τα βάλαμε όλα πίσω. Μένουμε σπίτι και εμείς, μένουμε ασφαλείς. Και ελπίζω να είμαστε καλά του χρόνου να τα πραγματοποιήσουμε όλα με μεγαλύτερη, με όρεξη και με κέφι και με μεγαλύτερη άνεση. Μία εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο με πρωτοβουλία των Ελλήνων της Τσεχίας. Χαρακτηριστική εκδήλωση, ποια είναι, που μαζεύεστε εκεί οι περισσότεροι? Κοιτάξτε, δεν μαζευόμαστε μόνο μία φορά. Ναι. Μαζευόμαστε για την 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, την πρωτοχρονιά κόβουμε τη Βασιλόπιτα. Είναι τρεις χαρακτηριστικές συναντήσεις που μαζεύονται όλοι οι Έλληνες. Μάλιστα. Σε κάθε συνέντευξη με Έλληνα του εξωτερικού κάνω την εξής ερώτηση, κοινή ερώτηση. Ποιο είναι ένα σημείο
στην Τσεχία, στην Πράγα, που σας θυμίζει η Ελλάδα. Στην Τσεχία. Λοιπόν, η βόλτα στο ποτάμι. Έχεις την εντύπωση ότι είσαι, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη, στη θάλασσα. Καμία σχέση βέβαια, αλλά εντάξει, είναι το υδάτινο στοιχείο. Δεν έχει μπουγάτσα βέβαια εκεί, αλλιώς θα ήταν... Δεν έχει μπουγάτσα δυστυχώς. Κοιτάξτε όμως, υπάρχουν μαγαζιά που έτσι ελληνικά που προσπαθούν να μας φέρουν λίγο στα δικά μας, στα τοπικά. Ένα κοινό χαρακτηριστικό στην νοοτροπία των Τσέχων και των Ελλήνων ποιο είναι? Έχετε καταλήξει κάπου? Όχι. Ακόμα όχι, να σας πω την αλήθεια. Γιατί είμαστε τελείως διαφορετικοί λαοί. Τελείως διαφορετικές νοοτροπίες. Πώς αντιμετωπίζουν τους Έλληνες οι Τσέχοι? Στην αρχή, όταν υπήρχε η κρίση, μας αντιμετωπίζανε με δυσπιστία. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός, χαίρονται. Χαίρονται, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Τους είμαστε συμπαθείς. Αγαπάνε όλη την Ελλάδα, όλοι την αγαπάνε, όλοι έχουν πάει, όλοι ξέρουν τη Χαλκιδική, τη Ρόδο. Είναι το προορισμός η Ελλάδα για τους Τσέχους. Από ποιο μέρος κατάγεστε, κυρία? Κομωτινή. Από την Κομωτινή, στη Βόρεια Ελλάδα. Βόρεια Ελλάδα. Να ρωτήσω πώς βρεθήκατε στην Τσεχία. Το 2013 ήρθαμε με την οικογένεια λόγω εργασίας του συζύγου. Και παραμείνατε. Και παραμείναμε. Μας άρεσε. Είναι ωραία. Μας άρεσε και παραμείναμε. Σκέφτεστε την επιστροφή στην Ελλάδα κάποια στιγμή? Προς το παρόν, δύσκολο. Γιατί τα παιδιά έχουν πάρει το δρόμο τους εδώ πέρα, είναι και οι δύο φοιτητές. Εμείς δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά, οπότε προς το παρόν είναι λίγο δύσκολο. Αλλά βέβαια πάντα υπάρχει στο μυαλό μας. Πάντα. Μάλιστα. Να στείλετε τη δική σας ευχή στους Έλληνες, στους κριτικούς εδώ που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κριτικούς ξέρετε, έχουμε πάρα πολλούς εδώ πέρα. Και από το Ηράκλειο. Και έχουμε σχέσεις και μαζεύονται εδώ πέρα, έχουν κάνει έτσι σαν σύλλογο. Έχουν σημείο αναφοράς η κριτική εδώ πέρα. Έχει πολλούς κριτικούς, ναι. Έχει, ναι. Και είναι ιδιαίτερα αγαπητοί και φυσικά το ταπεραιμένο το κριτικό είναι ευχάριστο πάντα. Οπότε να ζητήσω ευχή μαντινάδα, γιατί βλέπω ότι είναι οικία η συζήτηση. Με τους κριτικούς. Μαντινάδα, εγώ όχι. Εσείς, αλλά θέλετε, εγώ να σας πω μια ευχή. Πολύ ευχαριστώ. Ευχή, υγεία, λοιπόν, βέβαια. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Να μείνουμε ασφαλείς, να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη εποχή. Να μπορέσουμε να ξανανταμώσουμε με ασφάλεια με τους δικούς μας ανθρώπους. Να μπορέσει ο κόσμος να κυκλοφορήσει λίγο, να χαρεί. Αλλά πάνω απ' όλα υγεία. Πρώτα υγεία και μετά όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Μάλιστα. Κυρία Κυρέζη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλές γιορτές. Με την ευχή. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλές γιορτές και σε εσάς. Με την ευχή υγεία, την επόμενη φορά να τα πούμε και να είστε και στο εξωτερικό χώρο, να το επιτρέψουν οι συνθήκες. Βεβαίως. Και εσείς, μόλις επιτρέψουν οι συνθήκες, να πείτε να γνωρίσετε τους κριτικούς μας εδώ πέρα. Βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.